Και στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε και τους σημερινούς μας καλεσμένους. Η ενότητα σήμερα είναι αφιερωμένη στο βόλεϊ και έχουμε εκπροσώπους από τον Ηρακλή Ιωαννίνων. Και συγκεκριμένα έχουμε μαζί μας τον προπονητή Κώστας Γιώγο, μαζί με δύο αθλήτριες, την Γογό Τασούλα και την Παπά Κατερίνα. Καλησπέρα και στους τρεις σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω φυσικά από το coach, θα μου επιτρέψετε κορίτσια. Yeah. Είστε εδώ σήμερα κύριε Γιώγο, με αφορμή μια μεγάλη επιτυχία που είχε η ομάδα σας, ο Ηρακλής Ιωαννίνων, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα νεανίδων. Ναι, η ζωή συνεχίζεται. Κάθε χρόνο έχουμε τρία αναπτυξιακά πρωταθλήματα, νεανίδων, κορασίδων, μακορασίδων. Το νεανίδων, επειδή συμμετέχουν κοπέλες λυκείου, τριλυκείου, τελειώνει νωρίς. Είναι ο πρώτος τίτλος που ξεκαθάρισε. Κερδίσαμε στην Πρέβεζα, αίτητη. Πήραμε τον τίτλο για 10η φορά. Ιστορία επαναλαμβάνεται. Εμείς είμαστε εδώ. Συνέχεια αναδεικνύουμε ταλέντα και είμαστε σωστό δρόμο. Το πρωτάθλημα αυτό, να πούμε ότι αφορά μόνο την βορειοδυτική Ελλάδα, σωστά? Όλη η Ελλάδα χωρίζεται σε 10 περιοχές. Η δικιά μας περιοχή είναι από Κέρκυρα μέχρι Μεσολόγγι, ενός σωματείωτος φέρεσης Δυτικής Ελλάδας. Βγαίνω προχωρητής από την περιφέρειά μας και συμμετέχει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 16 ομάδες από όλη την Ελλάδα, 8 στο βορρά, 8 στο νότο. Γίνεται η πρώτη φάση, η προημιτελική φάση. Από εκεί βγαίνουν δύο ομάδες από το Βόρειο, δύο Νότο, παίζουν Final Four. Να τονίσω ότι πριν δύο χρόνια είχαμε βγει τέταρτη στην Ελλάδα, είχαμε περάσει στους δύο από τη Βόρεια Ελλάδα και παραλίγο να χάσουμε το μετάλλιο στο παρατσάκ. Πάντα η επιτυχία σας δηλαδή είναι σε ό,τι αφορά τις νεανίδες, σε αυτή την κατηγορία, την βασικά σε αναψηφιακές ηλικίες και παγκορασίδων και κορασίδων, σε και νεανίδες. Η λειτουργία του Ηρακλή, η φιλοσοφία του Ηρακλή είναι να αναδεικνύει συνέχεια το φυτώριο, να εξελίσσει αθλήτριες, να διαμορφώνει και να τις δίνει τα χέρια για να μπορούν να προχωρήσουν αργότερα σε ψηλά επίπεδα. Ο Ηρακλής Ιωαννίνων, ο οποίος πόσα χρόνια ζωής μετράει στην πόλη μας? Φέτος κλείνει 15 χρόνια και έχει κατακτήσει 33 τίτλους σε αναψηφιακές κατηγορίες στην περιοχή μας. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Δεν είναι μια φουρνιά που βγάζουμε, είμαστε συνέχεια εκεί. Έχουν παίξει κοπέλες στην εθνική ομάδα, τώρα παίζουν Α1, βασικές. Είμαστε συνέχεια στο πόστο μας. Εσείς είστε προπονητής και στις 4 ηλικιακές κατηγορίες. Μπορεί να έχω τον τίτλο, αλλά δεν είναι μόνο δικιά μου δουλειά. Υπάρχουν και άλλοι προπονητές από πίσω. Υπάρχει μια ομαδική δουλειά. Τα παιδιά αυτά που βγαίνουν ξανά από τις ακαδημίες, γίνεται μια διάπλαση χαρακτήρα παιδαγωγικά πρώτη φάση, μετά μπαίνουμε στο αγωνιστικό κομμάτι για να φτάσουν στο σημείο αυτή τη στιγμή να μπορούν να διεκδικούν τίτλους, να ξεχωρίζουν στην περιφέρειά μας και να παλεύουν σε πανελλήνιο επίπεδο. Και έχουμε τις εκπροσώπους λοιπόν, όπως είπαμε πριν, από το πρωτάθλημα νεανίδων, μια μεγάλη επιτυχία κορίτσια. Φτάσατε σε μια μεγάλη επιτυχία φέτος, 11η φορά είπατε κύριε Γιώγο. Σε τοπικό επίπεδο είναι 11η φορά στο νεανίδων. Δηλαδή στα 15 χρόνια ζωής της ομάδας, 11 φορές έχει βγει πρωταθλήτρια. Στην ένωσή μας και πέρυσι χάσαμε το μετάλλιο, πανελλήνιο μετάλλιο, ήμασταν 2-2 στα σετ. 9-4 μπροστά στο tie break και το καταφέραμε και το χάσαμε. Χάσαμε το μετάλλιο. Αγαπητέ, οι προσδοκίες είναι να πάρετε μετάλλιο. Πάντα γι' αυτό είμαστε εδώ, κυνηγάμε. Από άλλες περιφέρειες ή ομάδες έχουμε γίνει γνωστές, ποιες υποκριτικά. Τώρα παίζουν και αυτές. Τέλη Ιανουαρίου τώρα ξεκαθαρίζει ποιες ομάδες θα βγουν. Βασικά, βασικός αντίπολος είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Από εκεί είναι. Από εκεί τι πληροφορίες έχουμε, ποιες ομάδες είναι φαβορί? Αθήνα Θεσσαλονίκη δυνατές ομάδες. Οι κοπέλες παίζουν Α1, παίζουν ομάδες. Δεν παίζουν απλά τοπικό, έχουν πολύ δυνατές εμπειρίες, παίζουν Εθνική Ελλάδος, είναι πολύ δυνατές ομάδες. Κορίτσια, πόσο εύκολα ή δύσκολα ήρθε η φετινή επιτυχία? Να ξεκινήσω από τη Γογό πρώτα, φαντάζομαι και με πάρα πολλές προσωπικές θυσίες. Ναι, σίγουρα χρειαζόταν αρκετές προσωπικές θυσίες και σχετικά φέτος ήρθε εύκολα. Στον όμιλό σας πόσες ομάδες αντιμετωπίσατε? Πέντε ομάδες. Σχετικά εύκολα για μας φέτος. Χάσαμε ένα σετ
είχαμε κάνει μια... είχαμε επαναπαυτεί λίγο, νομίζαμε ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά τελικά δεν έπρεπε να έχουμε επαναπαυτεί και το δείξαμε και στο τελευταίο σετ που κερδίσαμε. Η πιο δυνατή εσύ ομάδα που αντιμετωπίσατε, ποια θεωρείς εγώ ότι ήταν, σας δυσκόλεψε περισσότερο? Η Πρέβεζα, αλλά αφού δείξαμε χαρακτήρα και μπορέσαμε να σταθούμε εξίσου καλά απέναντί της και κερδίσαμε. Έχετε χρόνια, φαντάζομαι, στην ομάδα του Ηρακλή, Κατερίνα, εσύ. Εσύ προσωπικά πόσα χρόνια αγωνίζεσαι? Εγώ ξεκίνησα από την πρώτη δημοτικού, το βόλεϊ. Και αυτό έγινε, ήταν ο πατέρας μου προπονητής στην ομάδα και έτσι με είχε παρακινήσει να ξεκινήσω και από τότε συνεχίζω στην ομάδα του Ηρακλή. Και ξεκίνησες από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες να φτάσεις μέχρι να φτάσεις νεανίδων. Ναι, ξεκίνησα από τις ακαδημίες, ναι. Και τώρα ναι. Φτάσω. Και τώρα φαντάζομαι και πόσο δύσκολο είναι να συνδυάζετε και σχολείο μαζί, που είστε και οι δύο τρίτη γυμνασίου. Εγώ δευτέρη γυμνασίου. Εγώ τρίτη. Εγώ τρίτη, ναι. Είναι εύκολο, δύσκολο, πώς είναι, πώς τα καταφέρνετε? Εντάξει. Ακόμα, όλα. Ναι. Γιατί όλο δεν πρόγραμμα είναι. Ναι. Έχω ακούσει ότι οι επιδόσεις σας δεν είναι μόνο εξαιρετικές στο παρκέ, να το πούμε παρκέ, έτσι. Είναι και στο σχολείο εξαιρετικές. Τα ραφλέξ του. Α, μάλιστα. Είναι εξαιρετικές και στο σχολείο, σωστά. Έτσι έχω ακούσει. Είναι πολύ καλές. Σε ό,τι αφορά τις προπονήσεις, είναι σε καθημερινή βάση? Ναι, κάθε μέρα κάνουμε προπόνηση. Χαρά. Να ρωτήσω λίγο τώρα που έχει αποσυμφορηθεί λίγο το Κιλιμνοπούλο, έχει φύγει το μπάσκετ από εκεί, έχετε περισσότερο χρόνο για προπονήσεις, έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση για το βόλεϊ? Κοιτάξτε, βλέπουμε και πλάνα από τον αγώνα που έγινε στην Πρέβεζα. Είναι ο τελικός, ναι, ο τελικός Πρέβεζας. Ναι. Πέρυσι είχα 3 ώρες στην Κιλιμνοπούλα, πάλι φέτος 3 ώρες έχω. Δεν άλλαξε τίποτα δηλαδή? Δηλαδή άλλαξε κάτι, αλλά ουσιαστικά έχουμε θέμα πάλι. Γίνανε περισσότερες ομάδες, υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις, ναι, βόλεϊ. Είναι πρόβλημα το γυμναστήριο. Εμείς όμως, παρόλο στις αντεξιότητες που παρόλο προβλήματα υπάρχουν, παλεύουμε, τα ξεπερνάμε. Είμαστε εκεί, δηλαδή φανταστείτε, οι κοπέλες κάνουν κάθε μέρα προπόνηση. Και αυτό δημιουργεί υποχρεώσεις. Δηλαδή πρέπει να βρούμε χώρους καλούς, δεν μπορούμε να κάνουμε στα γυμναστήρια, στα σχολικά. Στα σχολικά που είναι. Γιατί το παρκέ κάτω, το ράπεδο είναι τσιμεντένιο, είναι σκληρό. Αν κάνουν εκεί πέρα, δεν είναι απλές ακαδημίες, θα κάνουν να τρέχουν απλώς. Κάνουν τα άλματα αυτά που είναι σε μόνιμη βάση. Θα βάλει πρόβλημα στη μέση στα γόνατα, οπότε θα έχουν προβλήματα. Οπότε έχουμε ανάγκη χώρους σαν τη Λιμνοπούλα που έχει παρκέ και κάνουμε τα δέοντα για να βρούμε και άλλες ώρες. Παρ' όλα αυτά, μία φορά την εβδομάδα κάνουμε σε σχολικό γυμναστήριο, πάλι δεν φτάνουν οι ώρες. Το πρωτάθλημα νεανίδων έχει σταματήσει, έχει τελειώσει. Το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο, ξεκινάει, είπαμε, πότε, τον επόμενο μήνα? Το πρωτάθλημα, επειδή είναι τρίτη ηλικία όπου συμμετέχουν άτομα, τελειώνουν νωρίς, αρχές Μαρτίου. Ένα Σαββατοκύριακο θα γίνει πριν τελική φάση και το επόμενο Σαββατοκύριακο γίνεται η τελική φάση. Πού γίνεται η πρώιμη τελική φάση? Για Βόρειο Όμιλο, Θεσσαλονίκη ή κάποια πόλη της Ελλάδας, αν το Βόρειο Ελλάδας αν το αναλάβει, τα έξοδα να γίνεται, εξερχούν οι αγώνες εκεί. Και μετά την τελική φάση η Αθήνα Θεσσαλονίκη. Εσείς μπορεί να διεκδικήσετε να γίνει στα Γιάννενα όμιλος ή όχι? Είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα χορηγών, είναι πολλά στη μέση. Και θέμα είναι και θέμα ομοσπονδίας. Όσες φορές έχω κάνει τα χαρτιά να πάρω τα. Να πάρω μια διοργάνωση εδώ πέρα, ποτέ δεν την πήρα. Μια χρονιά δεν έκανα τα χαρτιά. Την πήρε η Καβάλα. Η Καβάλα διέθεσε μόνο τα νερά και γιατρούς. Δηλαδή είναι και παίζουν διάφορα και παιχνίδια. Δηλαδή να διαθέσει μια ομάδα για να πάρει όμιλο, τι πρέπει να εγγυηθεί μάλλον. Να καλύψει τα έξοδα διαμονή των υπόλοιπων ομάδων. Οπότε δεν είναι λίγα τα λεφτά, είναι αρκετά λεφτά. Και σε αυτού του χαλεπού καιρού. Εντάξει, λίγο δύσκολο. Γενικώς, φέτος, επειδή συμμετέχεις σε όλες τις κατηγορίες, οικονομικά πώς καλύπτεστε, έχετε χορηγούς, δύσκολα τα πράγματα φέτος? Δύσκολα πράγματα, δηλαδή στηριζόμαστε στις ακαδημίες, χορηγεί ελάχιστα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή και να έλεγα ότι να κλεγόμουν ότι δεν έχω χορηγούς, μα έτσι είναι. Πρέπει να μάθουμε να αυτοσυντηρούμαστε όσο γίνεται λιγότερο οικονομικά και να προσπαθούμε να βγάλουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Πράγμα που ακούγεται λίγο οξύμορο, δεν γίνεται.
Γι' αυτό όσοι ασχολούμαστε με τον Ηρακλή και με τις άλλες ομάδες, όσοι ασχολούνται με τον αθλητικό αθλητισμό, κάνουν κατάθεση ψυχής. Δηλαδή, υπερβάλλουν αυτό πολλές φορές για να τα βγάλουν πέρα. Τώρα Κορίτσια, είστε σε πάυση, ξεκούραση να φανταστώ. Μέχρι, υπάρχει αυτό το διάλειμμα μέχρι να ξεκινήσει και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ή ακόμη συνεχίζετε προπονήσεις? Όχι, συνεχίζουμε προπονήσεις γιατί ξεκίνησε και το Κορασίδων και έχουμε και κάποιους αγώνες γυναικών ακόμα. Οπότε δεν σταματάμε, συνεχίζουμε δυναμικά. Οπότε ένα κορίτσι μπορεί να συμμετέχει και στο πρωτάθλημα Κορασίδων και Νεανίδων. Ναι, κανονικά. Δεν είναι ένας αθλητικός παράγοντας, δηλαδή η ηλικία δεν είναι οπωσδήποτε πρέπει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία να αγωνιστεί? Όχι, είναι ελεύθερο. Αρκεί να έχει δυνατότητες να μπορείς να τα επεξέργεις. Φέτος εμείς είχαμε κάποιες ατυχίες πέρυσι, πρόπερσι, χάσαμε κάποια άτομα λόγω τραυματισμού, λόγω ασθένειας και ξεκινήσαμε μια καινούργια προσπάθεια με μικρές κοπέλες και αυτή τη στιγμή στο γυναικό δεν είμαστε όπως πρέπει, όπως ήμασταν παλιότερα, έχουμε λίγα θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι κάτι διαδικαστικό. Δηλαδή, κάπου πρέπει να ξεκινήσει, δεν μπορεί να ξεκινάει πάντα να κερδίζει. Παίρνουν εμπειρίες. Βασικά, στο γυναικό, εμείς θέλουμε να πάρουμε εμπειρίες και θα έρθει η ώρα που θα φέρουμε το αποτέλεσμα στο γυναικό. Μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Φέτος το γυναικό είναι σε έναν όμιλο, δεν είναι όπως άλλες χρονιές που είναι σε. Είναι σε έναν όμιλο, παίζουν πλειόφ μεταξύ μας. Δηλαδή είμαι πίσω τώρα, αλλά θα ποντάρουμε στα play-off. Αυτό πόσο εύκολο είναι για την ομάδα, έτσι όπως γίνεται τώρα, δηλαδή όλη η χρονιά να κρίνεται στα play-off, δεν είναι λίγο... Όχι, πάντα στα play-off κρίνεται. Όχι, απλά να ήσασταν εσείς σε ετοιμότητα μόνο στα play-off ή... Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έβγαινα πάντα πρώτος αήτητος στην κανονική περίοδο και έχανα στα play-off. Πέρυσι και πρόπερσι. Αυτή τη στιγμή έχω τρεις ήττες στο γυναικό, τέσσερις. Δεν λέει τίποτα, είμαι στη μέση βαθμολογία, θα πάω στα play-off, οπότε θα το ξεπεράσω εκεί. Και από εκεί ο πρωταθλητής βγαίνει πάλι με μπαράζ, έτσι. Και μετά έχει μπαράζ για να ανεβούμε Α2 και εκεί πάλι παίζονται παιχνίδια, μπορεί να καταργηθεί η pre-league, να γίνει ενένωση. Ναι. Πολλά ακούγονται, αναδιάθρωση πάλι. Προσπαθούν να βρουν ένα μοντέλο λειτουργίας και δεν μπορούν να καταλήξουν κάπου. Προφανώς να είναι και λίγο πιο οικονομικό για τις ομάδες να μην έχουν τις μεγάλες αποστάσεις, ίσως. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, τώρα Α2 φτάνει από εδώ, φτάνει σε Αλεξανδρούπολη. Είναι θέμα. Μακρινές αποστάσεις. Είναι δύο όμιλοι Α2, βοράς και νότος. Δηλαδή, Α2 δεν είναι Α2, είναι τρίτη κατηγορία. Είναι Α1, Pre-League, και μετά είναι Α2. Το Α2 το κρατήσαν για διαφημιστικούς λόγους να δείξουν ότι είναι Α2 στην επαρχία σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε β' εθνική, αλλά ουσιαστικά είμαστε γ' εθνική, από κάτω που παίζουμε. Το βασικό αυτή τη στιγμή, επειδή είναι τα έξοδα μετακίνηση μεγάλα, προσπαθούν κατευθύνονται στο να φτιάξουν πάλι Α2 με 4 ομίλους, να περιορίσουν τις μετακινήσεις, να έχω το πουλί μέχρι Θεσσαλονίκη να πάω, όχι να φτάσω Αλεξανδρούπολη. Γενικά η Ένωση ΕΒΟ, η ΕΣΠΕΒΕ ή γενικά και η ΟΠΕ, πόσο κοντά είναι στις ομάδες, δηλαδή, αν ας πούμε εσείς ως Ηρακλής καταθέσετε κάποιες απόψεις για το πώς πρέπει να είναι τα διεξάγοντα από τα χρήματα, λαμβάνονται υπόψη αυτά ή παίρνουν αποφάσεις καθαρά από τα δικά τους κριτήρια? Θεωρητικά. Καταθέτουν, δηλαδή υπάρχει κίνηση από την Ομοσπονδία να καταθέσουν προτάσεις, να πούμε τις προτάσεις μας, τι αλλαγές χρειάζονται και όλα αυτά, αλλά εντάξει. Υπάρχει συνεννόηση με τις ομάδες του κέντρου Αθήνα Θεσσαλονίκη που συνήθως αυτές είναι με άλλα κριτήρια. Ο αθλητισμός στην Ελλάδα γίνεται για προς όφελος της Αθήνας Θεσσαλονίκης. Η επαρχία είναι σε δεύτερη μοίρα. Δεν ασχολούνται. Ό,τι αποφάσεις παίρνουν, τι βολεύει η Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και εμείς ακολουθούμε. Σου λέει η Αθήνα έχει πρωτάθλημα με 100 ομάδες. Εδώ η Ένωση δική μας έχει πρωτάθλημα με 20 ομάδες. Οπότε σου λέει, εκεί είναι. Εκείνη η βάση. Ναι, εκείνη. Και εθνικές. Εδώ ανταγωνιστικότητα φαντάζομαι υπάρχει σε τοπικό επίπεδο πάντα μεταξύ των ομάδων. Είναι και αρκετές ομάδες βόλεϊ. Κοιτάξτε, πριν από 15 χρόνια στα Γιάννα ήταν 2 ομάδες βόλεϊ. Αυτή τη στιγμή είναι 7. Αυτό έχει τα καλά και τα κακά. Θέλουμε να μείνουμε στα καλά. Καλά είναι ευγενής άμυλα, ανταγωνισμός. Έχουμε αγώνες χωρίς να πληρώνουμε έξοδα μετακίνησης. Προτιμώ να παίζω το Γιάννα παρά να τρέχω. Γιατί είστε πολλά σωματεία. Ναι. Απ' την άλλη, υπάρχουν και αθέμητοι ανταγωνισμοί, χτυπήματα κατά τη μέση. Όπως γνωστό, μέσα στον ίδιο κύκλο,
κάπου ένας που σου είναι βγάλει το μάτι του αλουνού, αλλά πιστεύω προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο σταθερό, να οτιδήποτε γίνεται να γίνεται με τόσο αγωνιστικό χώρο, να μην έχουμε... Μην ξεφεύγει το πράγμα. Να μην ξεφεύγει. Φαντάζομαι το παράπονο σας εισαγωγικά είναι ότι αναλαμβάνετε κάποια κοριτσάκια από μικρή ηλικία, τα φτάνετε μέχρι ένα επίπεδο και μετά αναγκαστικά πρέπει να διακόψουν το άθλημα αυτό για να πάνε να σπουδάσουν. Φαντάζομαι αυτό συμβαίνει και στον Ηρακλή Ιωνίνων. Δεν ξέρω κατά πόσον βέβαια μετά συνεχίζουν το άθλημα ή όχι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Κοιτάξτε, ασχολούμαστε με γυναίκες, οπότε έχουμε αποδεχτεί τη μοίρα μας. Δεν είναι όπως είναι στον αντρικό αθλητισμό, μπορούν να διακόψουν και να επανέλθουν. Η γυναίκα, άμα διακόψει αυτό που κάνει ο αθλητισμό, δύσκολα επανέρχεται. Mm-hmm. Η μοίρα των αρσενικών σωματείων είναι ασχολούμαστε με ακαδημίες, τα παιδιά που είναι δημοτικό. Όταν πάνε γυμνάσιο, εκεί διαμορφώνουν αγωνιστικό χαρακτήρα και εμείς τα εκμεταλλευόμαστε όσο είναι πρώτη-δευτέρα λυκείου. Mm-hmm. Μετά, αν μείνει στα Γιάννενα το πανεπιστήμιο, θα μείνει στην ομάδα. Εδώ άλλο ακολουθεί τον δρόμο τη, θα παίξει άλλη ομάδα. Δύσκολο να βρει γυναίκε μεγάλη ηλικία να παίζουν. Είναι μετρημένε στα δάχτυλα. Οπότε, στόχο μα εμάς είναι να επικεντρωνόμαστε στι μικρέ ηλικίε και το μεγάλο μα κίνδυνο εμάς των προπονητών είναι παίρνουμε μικρά παιδάκια τα οποία δεν ξέρουν τίποτα και σε 3-4-5 χρόνια τα φτιάχνουμε αθλητέ. Παίζουν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αθλητές στον Ηρακλή που παίζουν, έχουν παίξει πανευρωπαϊκά, παγκόσμια και παίζουν αυτή τη στιγμή Α1. Mm-hmm. Και έχουμε και μια αθλήτρια που παίζει στη Γερμανία. Δηλαδή δεν είναι αμφιλεγόμενο που δουλειά που κάνουμε, mm-hmm. αλλά μην μένετε στο αποτέλεσμα ότι δεν έχουμε ομάδα γυναικών. Η ομάδα γυναικών ψηλά έχει άλλα κριτήρια τα οποία επικεντρώνονται βασικά στο οικονομικό. Τμήματα αγοριών δεν σκέφτεστε να κάνετε ή... Εντάξει, υπάρχει μια τριγή κατάσταση στο αντρικό το βόλεϊ. Παίξαμε τώρα νεανίδων, στην περιφέρεια μας 12 ομάδες. Στα αγόρια ξέρετε πώς ήταν εφήβων, τρεις ομάδες. Τρεις ομάδες, ναι, πολύ λίγες. Δηλαδή αυτό είναι κατάντια. Γιατί, από πού πηγάζει αυτό το θέμα? Δεν υπάρχει κίνητρο τα αγόρια να ασχοληθούν με το βόλεϊ. Με το βόλεϊ. Περισσότερο πάνε μπάσκετ, πώς. Τα ανταγωνιστικά αθλήματα του βόλεϊ είναι η... Το μπάσκετ, κοπελασία. Mm-hmm. Η κοπελασία έχει το κίνητρο με τα μόρια, μοριοδότηση, οτιδήποτε επιτυχίες και όλα αυτά. Το μπάσκετ έχει πολύ μεγαλύτερη διαφήμιση από ό,τι έχει το βόλεϊ στην Ελλάδα. Οπότε όλα τα παιδιά που έχουν σωματικά προσόντα θα πάνε εκεί. Και τώρα που αναφέρομαι στα σωματικά προσόντα, υπάρχει ένα σημαντικό παράγοντα. Το βόλεϊ δεν είναι λαϊκό άθλημα. Πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Το βόλεϊ είναι ρατσιστικό άθλημα. Θέλει προσόντα. Ναι. Άλλο να παίξεις 2-2-3-3 σε μια γειτονιά για την πλάκα και άλλο να παίξεις ανταγωνιστικό βόλεϊ. Αν δεν έχεις ύψος, δεν στέκεσαι μέσα στο γήπεδο. Και στους άντρες και στις γυναίκες. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα εγώ να παίζω βόλεϊ 1,90 λέγαμε ήταν υψηλός, σήμερα να παίξεις βόλεϊ στο αντρικό, άμα δεν είσαι 1,90 είσαι κοντός. Είναι κοντό, το ένα είναι κοντό για το αντρικό το βόλεϊ. Το σημαντικότερο, δηλαδή, φυσικό χαρακτηριστικό είναι το ύψος. Τα κορίτσια που βλέπουμε εδώ το διαθέτουν και με το παραπάνω για την ηλικία. Το ύψος ή το άλμα. Αν δεν έχεις το ύψος, να έχεις την αλτικότητα να βγαίνεις ψηλά. Δηλαδή, μπορούμε να παίζουμε βόλεϊ, να είναι ωραία πάσα, μαντσέτα, παίζουμε, κρατάμε την μπάλα στον αέρα. Θα ξεκινάμε, αλλά αν δεν μπορείς να βγαίνεις ψηλά στο φιλέ. Γιατί αυτό που λέτε μου δίνει μια ωραία πάσα. Σας έχει πλησιάσει κανένας γονιός να πει γιατί το παιδί μου δεν εξελίσσεται και του έχει πει ότι δεν κάνει για βόλεϊ? Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις να έχει έρθει κάποιος γονιός? Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές. Το θέμα με τη δικιά μας μεριά είναι θέμα διαχείρισης, να του δώσουμε να καταλάβει τι θέλουμε από το παιδί, ποιες είναι οι δυνατότητες του, πού μπορεί να φτάσει. Πάντα υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν μπορεί να πει ότι είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Mm-hmm. Όλοι έχουν τις απαιτήσεις τους, θέλουν τα παιδιά τους να εξελιχθούν, να φτάσουν ψηλά. Είναι ορισμένα παιδιά τα οποία δεν το έχουν για το βόλεϊ, το έχουν για το χάντμπολ ή το έχουν για το μπάσκετ. Το ανάποδο πάλι. Δεν γίνεται να είναι όλα τέλεια. Να δώσω λίγο το λόγο στα κορίτσια. Τα κορίτσια που έχουν το φυσικό χαρακτηριστικό, το ύψος, σε τι σας έχει βοηθήσει γενικά το βόλεϊ να δυναμώσετε κάποια άλλα χαρακτηριστικά σας ή να αποκτήσετε όταν παίζετε βόλεϊ γενικά, σε τι σας έχει βοηθήσει, θεωρείτε? Να ξεκινήσω από την Κατερίνα. Mm-hmm. Σίγουρα μας έχει βοηθήσει να δυναμώσουμε τα πόδια μας, κάνουμε και τα βάρη όπως είπαμε και προηγουμένως. Μας βοηθάει σε όλο μας το σώμα. Mm-hmm.
ώστε να μπορέσουμε να κινούμαστε καλύτερα, σίγουρα. Και είναι αποκλειστικά ομαδικό, συλλογικό άθλημα, άρα σας βοηθάει και μεταξύ σας στην ομαδικότητα, σίγουρα είναι η άμυλα, σωστά έχω εγώ. Ναι, ακριβώς. Ναι. Όχι μόνο σωματικά, αλλά μας βοηθάει να αποκτήσουμε πειθαρχία και μέσα από το ομαδικό πνεύμα και το δέσιμο που έχουμε σαν ομάδα, όλο αυτό το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό και αυτό φαίνεται και όλες στους αγώνες. Το δέσιμο που έχουμε και χαιρόμαστε. Είναι το πιο σημαντικό. Χαιρόμαστε αυτό που κάνουμε και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Mm-hmm. Το πιστεύουμε, το θέλουμε όλες. Δηλαδή, όλες μαζί για ένα στόχο. Mm-hmm. Είναι αυτό το δέσιμο. Στο μέλλον, δύο λεπτά, στο μέλλον, πώς βλέπετε τον εαυτό σας μετά από κάποια χρόνια, μακροπρόθεσμα, φαντάζομαι στόχο έχετε να σπουδάσετε, αλλά πιο επαγγελματικά θα θέλετε να ασχοληθείτε, εγώ. Ναι, θα ήθελα. Πρώτα είναι το σχολείο, το διάβασμα, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιος τραυματισμός και μπορεί να χρειαστεί να σταματήσω το βόλιο για κάποιο καιρό. Αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ σε επαγγελματικό πλαίσιο με το βόλιο. Νομίζω θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και έχουμε πάρει και τις σωστές βάσεις και από την ομάδα και από αυτά που διαθέτουμε εμείς, σωματικά και ψυχικά που το θέλουμε πολύ και. Φαντάζομαι αρρωγή είναι οι γονείς σας, Κατερίνα, σας βοηθούν σε όλο αυτό που κάνετε, σας υποστηρίζουν και ψυχολογικά. Φυσικά, σίγουρα. Εμένα και όλος ο μπαμπάς μου είναι και προπονητής βόλεϊ, οπότε με έχει βοηθήσει αυτό το θέμα γενικά. Και ναι, από όλη την οικογένεια. Κύριε Γιώργο, θέλετε κάτι να πείτε? Ναι, μια πάσα λίγο για την προπόνηση που κάνουμε τα παιδιά. Θέλω να αναφέρω κάτι που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει και θα εκπλαγεί με αυτό που θα ακούσει τώρα. Νομίζω ότι τον κοροδεύουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως την ομάδα του Σπάρτα Κουνάρη Σιβαρών, γιατί κάνουμε προπόνηση και μας βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε βάρη. Τα παιδιά, κοπέλες δουλεύουν 5 φορές την εβδομάδα προπόνηση. Μια μέρα κάθε Δευτέρα έχουμε βάρη. Ασχολούμαστε εξειδικευμένα με την Άρση Σιβαρών. Είναι ένα στοιχείο που μια φορά μας βοηθάει πάρα πολύ στο βόλιο. Παρ' όλα αυτά, ακούγεται λίγο παράξενο αυτό. Έχω πολλούς γονείς που παραξενεύονται. Θα κάνει το παιδί μου άρση βαρών, θα μείνει κοντή, θα διπλακώσει τα κιλά. Είναι προκαταλήψεις που έχουν. Ναι, υπάρχουν αρνητικές προκαταλήψεις. Γίνονται με τέτοιο τρόπο, με λίγα κιλά, τις κινήσεις, ρυθμό. Δηλαδή, καταφέραμε και συνδυάσαμε τα βάρη όπως ακριβώς τα θέλουμε στο βόλι. Και αυτά είναι θέμα προπονητικά. Καλό είναι ο κόσμος να τα ακούει, να τα μαθαίνει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν στερεότυπα, απαγορεύεται να κάνω αυτό. Πρέπει να δοκιμάζω, να κάνω, να δουλεύω σε προπονητικό επίπεδο, δηλαδή φυσική κατάσταση. Και δεν είναι μόνο η φυσική κατάσταση, είναι και η πνευματική προπόνηση που κάνεις, εξάσκηση, διατριβή μέσα σε στοιχεία προπόνησης, τα οποία βοηθάνε πολύ την αγωνιστική εξέλιξη. Έτσι κι αλλιώς τα βάρη δεν είναι πολλά τα κιλά. Φαντάζομαι όλα γίνονται για την ενδυνάμωση. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε εσείς κάτι κλείνοντας, κορίτσια. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι. Θα βάλετε τα δυνατά σας, φαντάζομαι, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Σίγουρα, σίγουρα. Όλες, το θέλουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε κι εμείς ό,τι καλύτερο, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και χωρίς τραυματισμούς εννοείται. Ελπίζουμε να φέρουμε το μετάλλιο, το χάσαμε πριν 2 χρόνια. Να το φέρουμε. Να είναι και το καλύτερο δυνατό. Πέρυσι πρόπερση είχαμε βγει 5η στο Πανελλήνιο Πανκορασίδων. Πρόπερση που ήταν ανεπίσημο, είχαμε βγει 1η στην Ελλάδα. Είμαστε σε επάλξεις και προσπαθούμε για το καλύτερο. Μακάρι να έχουν επιτυχίες. Ναι, έχουμε ευχάριστα νέα την Άνοιξη. Ναι, να είμαστε εδώ πάλι τέλη Μαρτίου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή σας παρουσία. Πολύ.